Λοιπόν, τεσσάρια. Πολλά. Μικαέλα. Δεν είναι. Τη στεναχώρησα, αλλά... Όχι, δεν με στεναχώρησες. Εντάξει. Τα έχω συνηθίσει αυτά στη ζωή μου. Γιατί το λες αυτό, Μικαέλα? Θέλω να είμαι εγώ... Να, συγγνώμη, Κατερίνα. Θες να εγώ είσαι θέλω καλά. Να είμαι καλά με τον εαυτό μου. Χριστίνα, όμως, θέλω... Αν ήθελες να ήσουν καλά με τον εαυτό σου, θα με έπιανε και θα μου έλεγε να σου πω αυτό και αυτό. Μα ούτε όχι μπύρι-μπύρι, ή θα έπιανε την αρετή μαζί με μένα να τη εξηγήσω τι εννοούσα και τι έγινε. Άκου, Μικαέλα μου. Είμαι ένα άνθρωπο που δεν θα παίξω παιχνίδια για κανένα λόγο πίσω από την πλάτη κανενό. Την έπιασα, τη το είπα και τη είπα, θα το πω μπροστά σου. Γιατί, δε, γιατί δεν μιλήσαμε, μαζί, γιατί δεν την ενόχλησε. Αν δεν την είχε ενοχλήσει, δεν θα είχα κάνει θέμα. Αυτό όμως... Εγώ δεν είχα σκοπό. Αν δεν την είχε ενοχλήσει και είχα δει ότι είχε στεναχωρηθεί. Εγώ τώρα 6 μήνες που είμαι εδώ στο παιχνίδι και με το lockdown, για πραγματικά εκείνη. Δεν έχω μπει καν στη διαδικασία και στην ιδέα να πάω να πιάσω κάποιον. Δεν είναι άδικο για εκείνη. Να πάω να πιάσω κάποιον και να του πω, ρε, εσύ γιατί έβαλε στον τάδε αυτό το βαθμό. Είναι άδικο, δηλαδή. Πας και καλά. Ποτέ δεν έχω πει καταρχήν που πήγε σε ένα κάτω. Δεν αφήσει κάποιο να μιλήσει όμω εδώ μέσα. Γιατί εδώ μιλάνε για μένα, μιλάνε και εγώ δεν μπορώ να μιλήσω. Από τη στιγμή που λες τέτοια πράγματα... Θα με αφήσει να μιλήσω, κορίτσι μου, ή θες να πας μπροστά να μιλάς μόνη σου? Από τη στιγμή που λες τέτοια πράγματα... Ήσουν μπροστά. Ξέρεις τη προηγούμενη συζήτηση. Δεν είχα μάλιστα συζήτηση. Χριστίνα, ξέρεις πολύ καλά κάποια πράγματα που εγώ δεν ήθελα να τα φέρω στο πλατό. Σε πήγα κάπου να πάρεις κάποια ρούχα. Έγινε μία συζήτηση εκεί, πάνω σε αυτό το κομμάτι. Που δεν έδωσε σημασία. Δεν έδωσε σημασία γιατί δεν με αφορά τι κάνει ο καθένας. Ξέρεις πολύ καλά ότι εγώ το έχω αφήσει έτσι, δεν έχω πει τίποτα στο πλατό. Μπροστά μας συζητήθηκε κάτι και δεν έδωσε σημασία γιατί δεν με αφορά. Ούτε εγώ εάν δεν έδωσε δω κάτι μετά. Δεν πιστεύω άφησε τίποτα για κανέναν. Δεν έφερα τίποτα στο πλατό. Ακόμα και όταν έγινε αυτό το σκηνικό με την Τζέννη που είπε κάποια πράγματα, δεν μίλησα. Κράτησα μία ουδέτερη στάση και το άφησα έτσι. Γιατί όταν δεν είσαι και 100% σίγουρος, ο καθένας μπορεί να πει και ό,τι θέλει. Okay. Γι' αυτό δεν το δίνω το κάνουμε σημασία, μία συζήτηση εμείς μεταξύ μας, που έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις, και όχι μόνο για την αρετή, και εγώ για σένα και εσύ για μένα και για άλλες κοπέλες έχουμε σχολιάσει πράγματα. Αυτό. Άλλο αυτό, και άλλο να πει σε κάποιον, βάλε αυτόν τον βαθμό, και άλλο αυτόν τον βαθμό. Εντάξει. Είπα ακριβώς ό,τι μου είπες. Εγώ έχω ουδέτερη στάση με όλα τα κορίτσια. Και απλά επειδή νιώθω λίγο αδικία για την αρετή τις τελευταίες μέρες, γι' αυτό το είπα. Γιατί όντως την αρετή νιώθω ότι την έχετε βάλει όλοι σε ένα τυπάκι να την αδικήσετε. Εδώ το κορίτσι. Δεν ξέρω. Εγώ νιώθω η αρετή ότι έχει ένα στυλ δικό της. Δεν ξέρω αν έχει βοήθεια και δεν με αφορά. Δεν έλεγες τα ίδια πριν μια εβδομάδα, όμως, Χριστίνα. Δεν είπα τίποτα. Δεν είπα τίποτα. Κάτι. Δεν έχω μιλήσει ποτέ για. Αν έχεις αποδείξεις, μπορείς να μου πεις κάτι. Πες μου, πες μου. Όχι, δεν θα πω γιατί κάτι. Νομίζω είμαι ένας άνθρωπος που δεν μιλάει ποτέ για κανένα. Δεν θα πω κάτι, γιατί μου, εγώ. Νομίζω δεν έχει συζητηθεί ποτέ το όνομά μου σε καμία δεν περίπτωση. Δεν έχει συζητηθεί, γιατί δεν λέω δεν τίποτα και δεν κρατάω ούτε τη στάση μου. Ξέρει πολύ καλά που θα τα πει, εντάξει. Κοίταξε, καταρχήν μην παίζει τον δικηγόρο, δεν μιλά για τον εαυτό σου. Εγώ το καταλαβαίνω. Σε ευχαριστώ ότι... που έμαθα κιόλα τι παίζεται και πίσω από την πλάτη μου κιόλα και τι λέγεται και τι δεν λέγεται. Σε ευχαριστώ πολύ. Όχι, αρετή μου, δεν είναι αυτό το θέμα. Θα το έκανα για την κάθε κοπέλα που βρίσκεται εδώ. Απλά θέλω να καταλάβουμε ότι είναι ένα παιχνίδι, κορίτσια. Ναι, είναι ένα και παιχνίδι. Και ούτε πίσω από την πλάτη, σαν backstage, να φάβουμε η μία την άλλη και μπροστά, ομορφιά μου, κορίτσι μου, α, είσαι όμορφη σήμερα, να έχουμε δίκαια πράγματα εδώ. Αυτό εδώ που βρισκόμαστε εσύ, δηλαδή, εννοείς να μην κάνουμε. Ποιο έκανα αυτό εγώ. Αυτό που κάνεις εσύ, εννοείς να μην κάνουμε. Τι έκανα εγώ. Δεν έχω κάνει κάτι εγώ. Δεν καταλαβαίνω, αλήθεια. Τι έκανες. Δεν έχω κάνει κάτι. Έλα, αν έχεις να πεις κάτι, πες το. Ποιο? Αν έχει να πει κάτι, να το ναι, πει. Να το πει, γιατί εγώ δεν και έχω κάνει που κάτι. Πει και θα σου πω ένα πράγμα που το έχει πει και εδώ μπροστά, που έλεγε για τι μάρκε και αυτά, που έλεγε ότι δεν το έλεγε για την αρετή. Που όταν ήμασταν σπίτι μου έλεγε εντάξει, κι εγώ αν είχα μάρκε, θα μπορούσα να κάνω κάτι. Όχι, όχι, πολύ λε ψέματα. Λε ψέματα. Και το ξέρει πάρα πολύ καλά. Εγώ για τι μάρκε δεν θα ξαναναφερθώ. Το είπα ότι αν έχει κάποια στυλ και με μάρκα, μαγιά τη. Εδώ το έχει πει και εμένα στο μαγιά τη και να το κάνετε όλε. Αφού μπορείτε. Δεν ξέρω τι έχει πάθει και τι προσπαθείς να κάνεις. Δεν έχω πει τίποτα για τις μάρκες παραπάνω. Και πολύ καλά κάνουν όλα τα κορίτσια όσοι έχουν χρήματα και ευκολία να το κάνουν δεν και το να το παρουσιάζουν. Δεν έχω πει. Το είπα και εδώ μπροστά. Το είπε εδώ και πριν το πει εδώ μπροστά, το έχει πει και σπίτι μου, Χριστίνα. Δεν ξέρω τι προσπαθεί να κάνει ή τι εικόνα προσπαθεί να δείξει αυτή τη στιγμή. Κατερινά, εμένα μια κοπέλα η οποία ήταν στο παιχνίδι, τώρα αφού τα λέμε όλα. Μια κοπέλα που ναι. ήταν στο παιχνίδι και αποχώρησε και έφυγε. Μου είπε πρόσεχε καλά. Δεν θέλω πάλι να πω όνομα, αλλά θα πω τι ακριβώς μου είπε. Μου λέει πρόσεχε γιατί σε περιμένω στη γωνία. Και οι συγκεκριμένες κοπέλες είναι η Τζέννη, η Κάτια ναι. και η Μικαέλα. Και, και λίγο η Έρη. Και λίγο εγώ.
Εγώ γιατί λίγο. Συγγνώμη, ζηλιάρα λίγο. Να σου πω κάτι αρετή. Εγώ μπαίνω, βγαίνω σε showroom, έχω επαφές με σχεδιαστές και άμα θέλω εγώ να μάθω κάτι, δεν περιμένω ότι τη Μικαέλα, ότι θέλω να μάθω, το μαθαίνω και από μοναχιά μου που λέμε και στα Γιάννη. Εγώ λέω για την Κλίκα. Δεν έχω ανάγκη ούτε από την Τζέννη να μάθω κάτι, ούτε από τη Μικαέλα. Άμα θέλω να μάθω κάτι, το για μαθαίνω. Την Κλίκα εννοεί, Γέννη, για την Κλίκα. Που με βάζει ανάμεσα σε ποιον τώρα. Εμείς, Έρη, τη μία είμαστε Κλίκα, την άλλη έχουμε διαφωνίες. Είμαστε τέτοιο. Θέλεις να πιστεύεις εσύ αυτό, γιατί μάλλον σε βοηθάει, δεν ξέρω τώρα τι παίζεται μαζί σου. Θέλεις να πιστεύεις ότι υπάρχει Κλίκα, ότι εμείς... Τι πιστεύεις, ότι εμείς σχεδιάζουμε κάτι? Εμένα μου το είπε μια κοπέλα η οποία έφυγε και δεν ήθελα να την πιστέψω. Ναι, εσύ πιστεύεις τώρα όλο αυτόν τον καιρό ότι έχω μία Κλίκα και σε βάζω καλούς βαθμούς γιατί θέλω να γίνω και φίλη σου? Γιατί δεν ισχύει αυτό τώρα, καταλαβες? Με τις βαθμολογίες μπορεί να είσαι αντικειμενική, δεν ξέρω τώρα τι παίζει. Ωραία, πώς αλλιώς θα σε χαντακώσω, τι αλλιώς θα κάνω? Δηλαδή, έχεις ακούσει να πηγαίνω κάπου και να λέω άσχημα λόγια για σένα? Αυτό λέει τώρα η Χριστίνα, αυτό, κάτι τέτοιο άκουσα τώρα. Έφυγε η Ελισάβετ την προηγούμενη εβδομάδα. Η Ελισάβετ, λίγο εδώ, το κλείσουμε εδώ. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. 3,3 είναι ο μέσος όρος, Χριστίνα. Σε περιμένουν οι κριτές. Πάμε. Γεια σας. Στέλνια. Μπορεί να. Μια σκηνή, ο κ. Κουτουνάρης, ναι. Να συνεχίσω κάτι που θέλω να ολοκληρώσω. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να τα πούμε όλα γιατί παίζουμε θέατρο εδώ. Κύριε Κουτουνάρη, θέλω να μου πείτε ποιος σας είπε ότι με βοηθάει κάτια. Ναι, θέλω να μάθω πάρα πολύ πώς με βοηθάει κάτια. Εγώ σου έκανα μια ερώτηση, μου απήντησες και τελειώσαμε. Μου ζητάς να σου δώσω λογαριασμό? Όχι, για θέλω να μάθω, μιας και είμαστε εδώ, ποιος είπε ότι κάτια με βοηθάει. Εγώ σου έκανα μια ερώτηση, η απάντηση σου μου φτάνει και δεν θέλω να σου πω τίποτε άλλο. Ωραία. Να πω εγώ κάτι? Ναι, μα θέλεις πες. Ωραία. Ή κάτια θα το έχει πει. Γιατί η κάτια προχτές ήρθε και με έπιασε και μου λέει, θυμάσαι, όντως μία μέρα που είχα βγει νικήτρια της ημέρας, είχε δει ότι φορούσα μια φούστα μακριά που φορούσα τύπου, πώς είναι το φόρεμα της Αφροδίτης, και είχα φορέσει πουκάμισο με το blazer από πάνω. Και μου κάνει, βγάλε το κορμάκι που φοράς και βάλε ό,τι άλλο έχεις. Και έβαλα το. Θυμάσαι, πολύ καλά. Ήρθαμε πάνω, το στήσαμε. Ναι. Δεν και μου είπε, βάλε πω, ό,τι άλλο έχει. Ναι, ωραία. Ναι. Και έβαλα το πουκάμισο και τελικά βγήκα νικήτρια. Τέλος πάντων, οκ, okay, μέχρι εδώ. Ήρθε προχτές και με έπιασε και μου κάνει. Η αρετή πήγε και το είπε στην παραγωγή, γιατί το είχα πει εγώ. Είπα ότι πιστεύω ότι η αρετή το είπε, γιατί το είπα εγώ στην αρετή μόνο. Δηλαδή, έχουμε το θέατρο παραλόγου. Εγώ πήγα το έπιασε την παραγωγή και το είπα. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι πιστεύω. Είπες, γιατί... Μου είπε, η αρετή πήγε και το είπε και ήσουν σίγουρη. Ότι αυτό πιστεύω. Εντάξει. Και γι' αυτό και ήμουν χάλια και έκλαιγα πίσω. Και το ξέρουν όλοι αυτό. Επειδή είσαι εσύ τέτοια. Έλα ρε τώρα, έλα. Θέλω να πω. Άρα τι πραγματικά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ θέλω να πω αλήθειες. Φίδια. Θέλω να πω αλήθειες. Κατηγορούμε άτομα χωρίς λόγο. Και έχω μιλήσει, δεν μιλάω τόσο καιρό για τίποτα. Έσκασες τώρα, και είπες να τα πει. Έχω κάνει μπαμ, δεν κάνω πλάκα. Καλά, βρε. Για όλα όμως. Ναι, γελάς, Άρη. Τι να μην γελάς, μωρή Χριστίνα, εντάξει, τώρα. Μπράβο σου, Άρη. Όντως την είχα βοηθήσει εγώ τη Χριστίνα μια φορά, γιατί πήγε να κάνει κάτι το οποίο θα την κατέστρεφε. Πιο δυνατά, κάτια μου, δεν σε ακούμε. Την είχα βοηθήσει μια φορά, γιατί είχε κάνει κάτι το οποίο θα την κατέστρεφε. Και πήγα και τη βοήθησα και της είπα, κάνε αυτό, γιατί είναι ωραίο και θα πας σε πολύ καλά. Άλλαξε το αυτό που φοράς και βάλε ό,τι άλλο έχεις. Εσύ την άκουσες. Ναι, την άκουσα και βγήκα και πήγες καλά. Καλά, ναι. Το πρόβλημα μέχρι εδώ. Ωραία. Όχι, κανένα πρόβλημα. Ωραία. Και κάποια στιγμή αυτό το είπα μόνο στην αρετή. Εσύ το είπες στην αρετή ότι τη βοήθησες. Αυτό. Και μάλιστα όταν έγινε αυτό με τον κύριο Κουδουνάρη, εγώ ήμουν πολύ χάλια ψυχολογικά. Πήγα μέσα, έκλαιγα, δεν ήμουν καθόλου καλά. Γιατί το μόνο που μπορούσα να υποθέσω ότι μπορεί να είχε γίνει ήταν αυτό. Μα και αυτό να το είπε, τι. Και πήγα και είπα στη Χριστίνα, συγγνώμη να ξέρεις, δεν έχω πει κάτι, αλλά αυτό το πράγμα το είπα μόνο μία φορά στην αρετή και πιστεύω ότι μπορεί και αυτό να έγινε. Είναι άσχημο. Πώς το είπε στην αρετή? Όχι. Ήμασταν εδώ πέρα, δίπλα-δίπλα καθόμασταν και της είχα πει ότι μία φορά είπα στη Χριστίνα, βγάλε αυτό το πλεκτό, βγάλε αυτό το φιόγκο γιατί είναι πάρα πολύ και είναι χάλια και θα σου ρίξει όλο το outfit. Το πλεκτό. Και το έστρωσε. Και νομίζω ότι. Το κάνω εσύ αυτό γενικότερα. Την αρετή να πάει στην παραγωγή και να το πει δεν αυτό μπορεί, το πράγμα. Δεν είναι θέμα να το δούμε. Εγώ αναφέρθηκα και ο Κουδουνάρης προχθές που με ρώτησε και μετά από το γύρισμα με έβγαζε και μου λέει θα σου πω εγώ ποιος πήγε στην παραγωγή ή αρετή. Δεν το είπα έτσι. Έτσι πιστεύεις ότι είπε πήγαινε στην αρετή, ότι όλες λέμε πήγαινε για την αρετή. Τι εννοεί. Αυτό έχεις πάθει τώρα εσύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστίνα. Εγώ τη ρώτησα την αρετή, την έπιασα την ίδια και της είπα.
Αρετή μου, εγώ επειδή θέλω να είμαι ξεκάθαρη, έχεις πάει στην παραγωγή και το έχεις πει. Εγώ βλέπω ότι νιώθεις ότι όλοι σου έχουν γυρίσει και καλά εισαγωγικά την πλάτη. Όχι. Και λες θα πάω στην Αρετή τώρα. Όχι, δεν έχω επαφές με την Αρετή. Και να πω στην Αρετή ότι αυτή δεν έχω επαφές. Έχουν μιλήσει για σένα. Μα δεν έχω επαφές. Τα μισά δεν ισχύουν καν. Δεν ξέρω τι πέσεσα. Γιατί πήγατε να τους μιλήσω και μου μίλησε απότομα. Μου μίλησε απότομα, γιατί μου είπε να πω τίποτα. Σε βοήθησε την κατηγορία, σε βοήθησε με κατηγορείς. Δηλαδή όποιος σε βοηθάει το κατηγορείς. Δεν τα ξέρω όλα αυτά. Όποιος με βοηθάει το κατηγορώ. Ναι, αυτό όχι. Κάνει. Δεν ξέρω τι έχεις πάθει. Η Κάτια σε βοήθησε, βγήκε νικήτρια τη ημέρα. Δεν είναι λογικό αυτό που κάνει σήμερα. Και την έχεις βάλει στη γωνία. Αυτό είναι ευχαριστώ της. Γιατί αυτό το πράγμα εσύ μπορεί να πιστεύεις ότι πήγα να το πω εγώ. Ούτε καν γυμνάσιο, δημοτικό. Εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ είμαι ακόμα στην πρώτη δημοτικού. Μόλις ναι. Περάσω και τελειώσω το κάτι σχολείο, έχουμε καταλάβει. Και αν το είχα πει σε οποιαδήποτε άλλη, το ίδιο θα σου έλεγα. Στέλιο. Απίστευτο, εντάξει. Γιατί για έχω κι άλλα, αλλά μάλλον δεν χρειάζεται. Βλέπω ότι θα μιλάω στον τύπο. Όχι, τα πει. Χριστίνα, κοίταμε λίγο. Ναι, κοίταμε λίγο. Εγώ θέλω απλά να σε ηρεμήσω σε περίπτωση που πραγματικά πιστεύεις, γιατί όντως το βλέπω και το νιώθω ότι πραγματικά πιστεύεις ότι υπάρχει κλίκα. Στο λέω ειλικρινά, δεν υπάρχει κλίκα εναντίον της αρετής. Στο λέω, στορκίζομαι στα νύψια μου. Κοίτα με λίγο. Δεν έχουμε γκρουπάκι, δεν υπάρχει κλίκα εναντίον της αρετής. Και επειδή ξέρω ότι νοιάζεσαι, κατάλαβες και το νιώθω ειλικρινά ότι νοιάζεσαι, στο λέω και σε κοιτάω στα μάτια. Δεν υπάρχει. Ωραία. Συγγνώμη, Στέλιο μου. Αρετή, έλα στην παρέα μας. Θέλω να πιστεύω ότι είσαι καλύτερα. Καλά είμαι. Χαιρόμαστε που επιστρέφεις. Συγγνώμη, Στέλιο μου, σ' ακούμε. Λοιπόν, αυτή η φόρμα είναι πάρα πολύ ωραία και σου πάει πάρα πολύ. Αυτή η μπλούζα επίσης είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά αυτά δεν πάνε καθόλου μεταξύ τους. Αυτή η φόρμα, αν είναι να βάλεις κάτι από μέσα, πρέπει να είναι ή διάφανο και εφαρμοστό. Ή ένα μπλουζάκι. Βασικά δεν φοράς τίποτα μέσα από αυτή τη φόρμα, γιατί έχει ένα τέτοιο σχέδιο που θα αναδειχτεί μόνο αν δούμε λίγο γυμνό δέρμα εδώ, οι κλίδες σου να είναι πολύ ωραίες, γυαλισμένο το δέρμα σου ενυδατωμένο. Και η φόρμα είναι το κύριο σου ρούχο. Η μπλούζα αυτή ταιριάζει χρωματικά, αλλά δεν ταιριάζει ούτε σαν ύφος, ούτε σαν πατρόν καθόλου. Δύο. Καλή να τη σκέφτεσαι. Σήμερα τα χρώματα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Συμφωνώ με την μπλούζα ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να τη βάλεις. Εάν θα έβαζες κάτι στο χρώμα της μπλούζας, θα ήταν ένα άλλο μπουστάκι από μέσα που θα έβγαινε ίσα που πάνω από τον ντεκολτέ σου. Ξέρεις, ένα τσικ. Για απλά να φαίνεται απλά ένα χρώμα. Τίποτα άλλο. Μιλάμε τώρα για ίσα που, μία γραμμή. Εμένα η τσάντα δεν μου αρέσει. Μ' αρέσει γενικά η τσάντα, δεν μου αρέσει με το outfit. Η φιγούρα σου είναι ωραία. Είναι πάρα πολύ φτωχή η εικόνα σου. Είναι πάρα πολύ παιδική η εικόνα σου, έτσι. Αυτά. Δύο. Κάτια μου. Θέλω να φύγω. Τώρα. Θες να ηρεμήσεις, να φτάσεις λίγο νερά. Όχι, θέλω να φύγω από το παιχνίδι. Θέλω να το ξανασκεφτείς. Θες να περάσεις για λίγο έξω και να το ξανασκεφτείς. Όχι, δεν θα μείνει ούτε έξω ούτε τίποτα. Θα μείνει εδώ. Τώρα είναι από τα νεύρα μου. Δεν ξέρω αν είναι και από τα νεύρα μου. Δεν ξέρω βασικά. Γιατί άλλα πράγματα πάω να κάνω και άλλα πράγματα πάω από τους ανθρώπους και αλλιώς τα λένε αυτή τη στιγμή. Όπως και στην Αρέτη προσπάθησα να μιλήσω. Και με έμεσο τρόπο. Και ποτέ στη ζωή μου, δεν έκανα κάτι τέτοιο σε άνθρωπο. Έχω φίλες αιώνες. Έχουμε μαλώσει, αλλά ποτέ δεν έκανα κάτι κακό σε αυτές. Ούτε είπα κάτι, ούτε σε ανθρώπους, ούτε δημιούργησα παρεξηγήσεις. Υπάρχει κάτι άλλο που θες να πεις τώρα? Είμαστε όλοι εκνευρισμένοι. Σε παρακαλώ. Επειδή είσαι παλαιότερη, καταρχήν, έτσι κι αλλιώς είσαι αλυσοδεμένη σήμερα. Θέλω να σε δω και εδώ μπροστά και μετά φύγε. Κάνε μου τη χάρη. Δεν μπορώ, μ' αρέσει να βλέπω μια γυναίκα με αλυσίδες. Εντάξει, είναι αναστάτωση. Μετά τη Λίζ Χάρλεϊ θέλω να δω εσένα. Θέλεις να βγεις για λίγο έξω, Κάτια μου, να πιεις λίγο νεράκι, να ξαναφτιάξεις αυτό το υπέροχο make-up και να ξαναρθείς πάλι κοντά μας. Να σκεφτείς. Τώρα κατάλαβα πολλούς χαρακτήρες εδώ μέσα. Εμείς να δεις το δικό σου. Τι είπες? Εμείς να δεις, και εμείς καταλάβαμε τους χαρακτήρες. Τι κατάλαβες εσύ? Πολλά. Δεν κατηγορώ κανέναν. Δεν κατηγορώ κανέναν. Όχι, πες μας τι κατάλαβες. Ό,τι κατάλαβες κι εσύ. Εγώ τι κατάλαβα. Πάντως δεν είναι η ώρα να κλαις. Εγώ αυτό ξέρω. Να σου πω λίγο, αγάπη μου. Δεν είναι η ώρα να κλαις. Δεν θα μου πεις πότε θα κλαίω. Α, κλάσσε. Εντάξει. Όπως και κανένας άλλος. Ναι, αγάπη.
θέλεις γιατί να πας... εγώ εκφράζομαι με συγκεκριμένο τρόπο. Είτε σας αρέσει είτε όχι. Ναι, είναι ένα παιχνίδι όμως. Είναι ένα παιχνίδι για σένα και για όλους μας. Αλλά κάποιοι άνθρωποι έχουν ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα και κάποια συγκεκριμένα θέματα. Και αυτά πρέπει να τα σέβεσαι. Κι εγώ έχω πολλά προβλήματα. Δεν ήρθα εδώ να τα δείξω. Αλήθεια? Ναι. Μάλλον τα δείχνεις τώρα. Ναι, έχω πολλά προβλήματα που δεν τα δείχνω και δεν χρειάζεται να μάθει όλος ο κόσμος τι προβλήματα έχω. Ούτε οι υπόλοιποι ξέρουν. Ωραία, γι' αυτό κράτα τα για τον εαυτό σου τα προβλήματα. Στη δουλειά σου δεν θα πρέπει να τα βάζεις. Τώρα μου πεις. Θες να περάσεις για λίγο έξω να ηρεμήσεις. Ναι, άλλο το επαγγελματικό και άλλο το προσωπικό. Όχι, θέλω να φύγω. Αποφάσισα όμως τι θα κάνεις, θα φύγω. Να συνεχίσουμε κι εμείς λίγο. Κάτσε, άκουσέ την αυτή. Θα έρθω να σε βρω μετά. Λάκι μου, να σε ακούσουμε. Είτε, κύριε Λάκη. Σε αυτό το τόνο ή σε άλλον. Όποιο τόνο θέλεις εσύ. Δώσε το ντο, το λα, τι είπαμε. Σε τι τόνο. Σου πάει πολύ πιο πολύ να είσαι γλυκιά και σκασίλα σου τι φοράς. Δηλαδή αυτό που φοράς σήμερα, αν σε έβλεπα σε ένα παιδικό πάρτι, θα μου έδινε μια χαρά απεριόριστη. Θα έλεγα, κοίταξε να δεις το ρομαντικό κοριτσάκι, φοράει και ένα, μια δερματίνη, ή γιατί την κλωτσίσανε και είναι τα πόδια της, γι' αυτό δεν τα δείχνει, ή έβαλε το μαλλί μπροστά γιατί έχει φάνε χαστούκι και είναι πάλι μελανή. Δεν είσαι τίποτα από τα δύο. Είσαι πολύ χαρούμενη και σκασίλα μου τι φοράς. Σκασίλα μου. Όμως δεν δίνω το βαθμό μικρό ή μεγάλο για το τι συμβαίνει στο σήμερα, αλλά δυστυχώς για την εξέλιξη που δεν την έκανες καλά. Ίσως επειδή σου είναι μπλοκαρισμένη. Ευχαριστώ πολύ. Χριστίνα μου, πάρε μια βαθιά ανάσα. Ναι. Εντάξει, είσαι καλύτερα. Άξι, τώρα. Συγγνώμη τώρα, αλλά έπρεπε να τα κάνω. Έπρεπε να πω. Δεν είναι κάτι. Η τελική σου βαθμολογία είναι 10,3 για σήμερα. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Αν θέλετε να μην χάνετε στιγμή, να μην χάνετε λεπτό, κάντε τώρα subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, εδώ. Και αν θέλετε να δείτε και άλλα βιντεάκια, δείτε από εδώ και από εδώ.